Ήταν μια βροχερή νύχτα και η Ελένα και η αδελφή της έμειναν ξύπνιες μέχρι αργά παρακολουθώντας μια σειρά. Στη μέση υπήρχε μια πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος έλεγε ότι θα συνεχίσει να βρέχει για άλλες 2 ημέρες, αλλά σε 72 ώρες θα είναι φωτεινά και ηλιόλουστα. Η Ελένα γύρισε στην αδελφή της και είπε ότι η μετεωρολόγος έκανε λάθος. Πράγματι η Ελένα είχε δίκιο. Πώς το ήξερε? Σε 72 ώρες, θα ήταν η ίδια ακριβώς ώρα με τώρα. Άρα, θα ήταν και νύχτα. Δεν είναι δυνατόν να είναι φωτεινά και ηλιόλουστα τη νύχτα. Οι Μίλες έκαναν ένα πάρτι μπάρμπεκιου στην πίσω αυλή. Έφτιαξαν φρέσκο χυμό πορτοκαλιού και η Μαρία καυχιόταν ότι μπορούσε να ξεχωρίσει τη διαφορά μεταξύ φρέσκου χυμού και όχι πολύ φρέσκου χυμού. Ζήτησε από την οικογένειά της να τη δοκιμάσει. Της έδεσαν τα μάτια. Ο αδελφός της έφερε λίγο παλιό χυμό από το ψυγείο και την άφησε να τον πιει. Μετά της έδωσε λίγο φρέσκο χυμό. Η Μαρία μπόρεσε να καταλάβει τη διαφορά. Πώς? Ο παλιός χυμός από το ψυγείο ήταν πιο κρύος, από τι ο φρέσκος που ήταν έξω. Ήταν μια τεμπέλικη μέρα, και μόλις είχε αρχίσει να βρέχει, όταν ο κύριος Ιωάννης κάλεσε έναν αστυνομικό. Είπε ότι κάποιος έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του και έφυγε. Ο αστυνομικός έφτασε. Το μόνο άτομο που δεν ήταν πολύ μακριά από το σημείο του ατυχήματος ήταν ένας άνδρας που προσπαθούσε να φτιάξει το λάστιχο του. Ο κύριος Ιωάννης λέει ότι αυτός είναι ο κύριος που έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του. Ωστόσο ο κύριος είπε ότι δεν μπορεί να είναι αλήθεια, γιατί ήταν απασχολημένος να φτιάχνει το αυτοκίνητό του όλη την ώρα. Μπορείτε να καταλάβετε ποιος λέει ψέματα. Είναι ο τύπος που φτιάχνει το αυτοκίνητό του. Η βροχή άρχισε μόλις πρόσφατα. Αν έφτιαχνε το αυτοκίνητό του όλη την ώρα, το έδαφος κάτω από το αυτοκίνητό του θα ήταν στεγνό, αλλά είναι βρεγμένο, πράγμα που σημαίνει ότι μόλις έφτασε εκεί. Η Τίνα είχε ένα πάρτι γενεθλίων με κοστούμια. Ένας detective μπήκε στη μέση της γιορτής, λέγοντας ότι ψάχνει για έναν ληστή που πρέπει να είναι εκεί, προσποιούμενος τον καλεσμένο. Ρίξτε μια ματιά στους ανθρώπους και πείτε ποιος ήταν ο κύριος ύποπτος του detective. Κοιτάξτε αυτόν τον τύπο. Σε αντίθεση με όλους τους άλλους καλεσμένους, το κοστούμι του είναι τελείως ασυνεπές. Είναι καουμπόι κύριο καπέλο και σακάκι τζόκερ. Πιθανότατα φόρεσε όμικρον με τόνο, τη βρήκε βιαστικά, προσπαθώντας να κρυφτεί. Η Ιβόνη πήγε σε ένα επαγγελματικό ταξίδι και ζήτησε από τον φίλο της Ντέιλ να πάει να της αγοράσει μια ειδική σοκολάτα από έναν άντρα που ερχόταν εκεί μια φορά το μήνα το μεσημέρι. Εκείνη την ημέρα ήταν απασχολημένος παίζοντας βιντεοπαιχνίδια και το ξέχασε τελείως. Η Ιβόνη τον ρώτησε αν της πήρε το σνακ και εκείνος είπε ότι όλες οι μπάρες είχαν εξαντληθεί όταν ήρθε. Της έστειλε και μια φωτογραφία στο πάρκο για να αποδείξει ότι ήταν εκεί. Η Ιβόνη κοίταξε τη φωτογραφία και κατάλαβε ότι ο Ντέιλ της είχε πει ψέματα. Πώς? Οι σκιές είναι πολύ μεγάλες, οπότε δεν μπορεί να είναι μεσημέρι.
Αφού οι σκιές εξαφανίζονται το μεσημέρι, και το ρολόι που λέει ότι είναι μεσημέρι, θα μπορούσε να έχει υποστεί φωτομοντάζ. Thank you.